Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη ΕΡΤΑ απόψε το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εγώ σα ευχαριστώ. Καλησπέρα σα. Σε όλου του καλησπέρα επίση. Είμαστε στην τελική ευθεία πλέον. Εντάξει, μα μένουν ούτε, ούτε 15 μέρε, yeah. λιγότερε. Έχουμε και το debate μεθαύριο. Θα σα ξανάχουμε yeah. εδώ στην ΕΡΤ. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε απόψε από αυτή τη σφοδρή αντιπαράθεση που γίνεται για τι μειωνοτικέ υποψηφιότητε στη Ροδόπη. Πώς βλέπετε το θέμα, υπάρχει για σας ε, λόγος απόσυρσης των συγκεκριμένων υποψηφίων ή όχι. Ε, πιστεύω κύριε Κουβαρό ότι γίνεται ένας μεγάλος αποπροσανατολισμός. Ε, έχει ανέβει πολύ ψηλά στη δημοσιότητα το θέμα. Ε, πιστεύω χωρίς να χρειάζεται, δεν υπήρχε λόγος. Ε, και μόνο για το γεγονός ότι πάντα είναι γνωστό τη σπάση σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στους κατοίκους της Θράκης και της Βόρειας Ελλάδας, ότι πάντα, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, το τουρκικό προξενείο, οι τουρκική και άρχουσα τάξη, οι κυβερνήσεις, κάναν παρεμβάσεις και προσπαθούσαν να αξιοποιήσουν τη μειονότητα στα δικά τους παιγνίδια, τα αστικά παιγνίδια. Όπως Δυστυχώ και από τη μεριά μας μια σειρά κυβερνήσεων στο παρελθόν, οι αρχουσα ατάξης, χρησιμοποιεί τη μειονότητα πάλι σε αντίστοιχα παιχνίδια. Άρα, ε, λοιπόν, θα πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Οι μειονότητε πρέπει να είναι γέφυρες φιλίας, αλληλεγγύης, κατανόησης ανάμεσα στους λαούς και δεν μπορεί να είναι ε, ένα εργαλείο να εργαλειοποιούνται για άλλα συμφέροντα. είναι ενάντια Εάν εσεί αντιμετωπίζατε ένα άλλο πρόβλημα, δηλαδή αν ε, βλέπατε ότι υπάρχουν κάποιοι υποψήφοι σα στη Ροδόπη οι οποίοι έχουν ευθεία αναφορά στο τουρκικό προξενείο ή τέλο πάντων κατηγορούνται έστω ότι έχουν ευθεία αναφορά, θα του ζητάγατε να κάνουν κάποια δήλωση, να κάνουν ε, 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 ενδεχομένω κάτι για μας να αποδείξουν. Για να Το ζήτημα είναι καθαρό. Καταρχά, έχουμε υποψήφιου. Η Γιουσούφα Εμπρού είναι υποψήφια επικρατεία στο ψηφοδέλτο του ΚΚΕ ο Χατζή Αλή επίσης, ο Ιμπραήμ ε, επίσης είναι υποψήφιος στη Ροδόπη. Ε, πάνε πολύ καλά, έχουν επαφή με τον κόσμο τους, ο ένας είναι αρχιτέκτονας, ο άλλη είναι γραφίστρια, ο άλλος είναι εργαζόμενος, είναι άνθρωποι γνωστοί εκεί και αναδεικνύουν τα ζητήματα ταξικά με βάση αν είναι εργάτες, αν είναι επιστήμονες, αν είναι αγρότες, αν είναι επαγγελματίε, γιατί ίδια είναι τα προβλήματα και της μουσουλμανικής μειονότητας και των Ελλήνων, των υπόλοιπων Ελλήνων πολιτών και στην περιοχή εκείνη. Και να μην ξεγελιόμαστε, τα σύνορα και οι διεθνείς συνθήκες που έχουν υπογραφεί και έχουν καθορίσει τα σύνορα αμετάκλητα και μάλιστα για πάρα πολλές δεκαετίες δεν αλλάζουν ούτε με μονομερείς ενέργειες, ούτε με κάποιες υπόγειες διαβουλεύσεις, ούτε αν θέλετε και με επίσημες διαπραγματεύσεις. Μάλιστα. Τα σύνορα πάντα αλλάζουν με πολέμους, γιατί έγιναν αυτές οι συμφωνίες μετά από πολέμους. Άρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και εδώ απευθύνομαι και στα ελληνικά πολιτικά κόμματα και στις κυβερνήσεις που διαχειρίζονται ζητήματα, αλλά και στο γειτονικό λαό. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκία. Οι Τούρκοι εργαζόμενοι, ο λαός, ο απλό λαό, αγαπάει του Έλληνε. Είμαστε γειτονικοί λαοί. Πρέπει να ζήσουμε ειρηνικά για την ευημερία των λαών μα και δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια αυτή η κατάσταση και να δημιουργείται, να το πω έτσι εντό εισαγωγικών, εμπόλεμη ε, κατάσταση Βάση. γύρω από τέτοια ζητήματα. Τώρα θέλω να σα ρωτήσω, γιατί να ψηφίσει κάποιο Κουκουέ στι 25 Ιουνίου αν δεν ψήφισε κουκουέ στις, ε, ε, στις 21 Μαΐου. Δηλαδή, με δεδομένο μάλιστα ότι υπάρχει εδώ ένα μεγάλο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας που καταγράφηκε στην πρώτη κάλπη, τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει μια ψήφο στο κουκουέ. Το ΚΚΕ πήρε 7,23%, 427.000 ψήφους και 26 βουλευτικές έδρες στις 21 Μαΐου. Για να κρατήσουμε αυτές τις έδρες, Χρειάζεται να αυξήσουμε πολύ το ποσοστό και τις ψήφους Επειδή αλλάζει Υιότι ο εκλογικός νόμος Ο νέος εκλογικός νόμος, οι εκλογές αυτές είναι νέες εκλογές Γίνονται με έναν πιο άδικο, πιο ληστρικό εκλογικό νόμο Που το πρώτο κόμμα με τον πόνους που έχει από τον εκλογικό νόμο Κλέβει, ληστεύει, να το πω έτσι απλά έδρες Από άλλα κόμματα και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Δηλαδή θα κλέψει πέντε, έξι, τέσσερι ανάλογα Έδρες και ανάλογα τι ποσοστά θα πάρουν τα άλλα κόμματα και το πρώτο κόμμα. Άρα λοιπόν, για να κρατήσουμε τι βουλευτικέ έδρε που πιστεύουμε ότι χρειάζονται γιατί θα είναι στήριγμα για τον ελληνικό λαό. Θα είναι στήριγμα στου καθημερινού αγώνε του, θα είναι στήριγμα μέσα στη Βουλή για να εμποδίζουμε αντιλαϊκά ε, μέτρα από μια κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία που προφανώ έχει ένα αντιλαϊκό πρόγραμμα κατά την άποψή μα και το έχουμε επιχειρηματολογήσει αυτό. Άρα, πραγματική αντιπολίτευση μπορεί να κάνει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Ποιο θα ναι, κάνει αντιπολίτευση. Εδώ, 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 ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε με το 30% τη προκοπή αντιπολίτευση μέσα Ωραία. στη Βουλή Μια και, και θέμα... Θα κάνει τώρα με 18-20%. Μια... Μια και βάζετε θέμα ποσοστού. Έρχεται λοιπόν τώρα και λέει εδώ ο κ. Τσίπρα, λέει ότι κάθε ψήφο στα μικρότερα κόμματα και όχι στο ΣΥΡΙΖΑ αντικειμενικά είναι ψήφο που ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλω να σα ρωτήσω εδώ μήπω έχει δίκιο, διότι δεν είναι λέει σημαντικό να πάει κάποιο 7 στο 8 για σα το λέει αυτό ουσιαστικά, αλλά να αλλάξει ο συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων. Και αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο αν πάει κάποιο να ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώ ο κύριο Τσίπρας χρησιμοποιεί τα παλιά βρώμικα πασοκικά κόλπα του παλιού Πασόκ. Όταν ήταν ο ίδιο σε μονοψήφιο αριθμό ποσοστού, δεν τα έλεγε αυτά, έλεγε άλλα πράγματα. Αλλά έτσι είναι δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας, έτσι είναι αυτό το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όμω κοιτάξτε να δείτε, τη Νέα Δημοκρατία την ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική του. Και ω κυβέρνηση πριν που ο λαό είχε νοπεί τη μνήμη του τυχοδιοκτισμού του ΣΥΡΙΖΑ ω κυβέρνηση, αλλά και ω αντιπολίτευση τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Όπου πήγε και ψήφισε το 50% 200 ολόκληρα αντιλαϊκά νομοσχέδια τη Νέα Δημοκρατία. Και έστειλε εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους στη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια δικαιολογημένα μετά πανηγύριζε ο κύριος Μητσοτάκης ότι έβαψε μπλε όλη τη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται αυτό. Και κοιτάξτε να δείτε, ένα εκατό παραπάνω στο ΚΚΕ να πάει από το 7% στο 8% σημαίνει δύο έδρες παραπάνω. Σημαίνει δύο βουλευτές οι οποίοι θα είναι πανταχού παρόντες και μέσα στη Βουλή να καταψηφίζουν, να εμποδίζουν αντιλαϊκά νομοσχέδια, μέτρα κλπ. Και, και έξω από αυτούς τους αγώνες του λαού. Ένα τα εκατό παραπάνω, για παράδειγμα, στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δύο βουλευτές οι οποίοι θα ψηφίζουν νόμους αντιλαϊκούς γιατί έχουν κοινή κατεύθυνση στα βασικά προγράμματα αυτά τα κόμματα και βεβαίως θα υπονομεύουν στην ουσία το εργατικό λαϊκό κίνημα, του αγώνε του λαού που θα διεκδικεί για να κερδίσει έστω μια ανάσα ζωή. Δεν μου λέτε κάτι άλλο τώρα. Αυτό το αυτοί είστε, το οποίο έγινε η viral ατάκα τη προηγούμενη προεκλογική περίοδου και αυτή σε έναν βαθμό. Ποιου αφορά τελικά, Του αφορά όλου το ίδιο. Δηλαδή, όλοι οι ίδιοι είναι οι άλλοι και εσεί μόνοι σα είσαστε οι καλοί. <laughs> αυτό μου βγήκε αυθόρμητα στη Βουλή, <laughs> αν και είναι έκφραση που γενικά τη χρησιμοποιώ ε, και έγινε βάιρα αλλά ακριβώς γιατί ακούμπησε σε αυτό που πίστευε και η πλειοψηφία του λαϊκού κόσμου που πίστευε ο ελληνικός λαός πιστεύω γιατί πραγματικά τα κόμματα του κατεστημένου έχουν ίδιες προγραμματικές στοχεύσεις τι να πούμε, τα 350 προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα έχουν όλοι ψηφίσει, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Αυτά θα υλοποιήσει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη από την Δευτέρα μετά τις εκλογές και αυτά θα κληθούν να υπερψηφίσουν πάλι τα υπόλοιπα κόμματα. Ε, μπορεί το ΚΚΕ να συγκροτήσει αντιπολιτευτικό μέτωπο με άλλα κόμματα μέσα στη Βουλή. Τώρα θα μπουν ενδεχομένως και άλλα μικρότερα κόμματα, ε, αλλά και αυτά που ξέρουμε ότι θα μπουν σίγουρα. Μπορεί το ΚΚΕ να κάνει αντιπολίτευση μαζί τους ή Όχι. το ΚΚΕ θα είναι μονίμος όλοι οι άλλοι απέναντι και εμεί χωριστά. Όχι, αν κάπου ένα νομοσχέδιο... Για παράδειγμα, το καταψηφίζουν όλοι. Άλλωστε, εμεί και στην κυβερνητική πλειοψηφία ζητάμε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το κάναμε και πριν, να καταψηφίζουν νομοσχέδια που είναι αντιλαϊκά. Αυτό όμω δεν συνιστά αντιπολιτευτικό μέτωπο. Αντιπολιτευτικό μέτωπο σήμαινε άλλο να συμφωνεί στο περιεχόμενο, στην κατεύθυνση και κυρίω στο τι λε. Εμεί από άλλη αφετηρία καταψηφίζουμε τα νομοσχέδια που έρχονται. Δεν έχει καμιά κοινή βάση με αυτή των άλλων κομμάτων. Για παράδειγμα, στην υγεία, εμεί καταψηφίζουμε ένα αντιλαϊκό νομοσχέδιο που έρχεται για τη δημόσια υγεία, γιατί δεν θεωρούμε την υγεία εμπόρευμα. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμιά επιχειρηματική δράση. Θεωρούμε ότι πρέπει να είναι δημόσια και δωρεάν. Ποια αφετηρία μπορεί να έχει η ίδια κοινή με άλλα κόμματα, ποιο κόμμα άλλο έχει τέτοια άποψη και στα περισσότερα εδώ που τα λέμε μπορεί για ξεκάρφωμα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ή άλλα κόμματα και η ελληνική λύση πριν λέω ή το μέρα 25 να ψηφίζαν κατά σε κάποιο νομοσχέδιο όμως αυτό το νομοσχέδιο επί της αρχής ενώ αυτό το νομοσχέδιο είχε 100 άρθρα ε, στα 90 ή στα 80 ή στα 70 το υπερψήφιζαν αυτό τι σημαίνει σημαίνει άλλη κατεύθυνση Μάλιστα. Τώρα σας άκουσα να επικρίνετε το λεγόμενο τουριστικό θαύμα. Και θέλω να σα ρωτήσω, είσαστε κατά τη τουριστική ανάπτυξη τη χώρα. Διαφωνείτε ο τουρισμό ότι είναι η βαριά μα βιομηχανία και ότι φέρνει χρήμα στον τόπο. Γιατί τα βάζετε με το λεγόμενο τουριστικό θαύμα τη Ελλάδα. Γιατί, κύριε Κουβαρά, είναι τουριστικό θαύμα για του μεγάλου ομίλου, του ξενοδοχειακού ομίλου, πολιεθνικέ, τα tour operators, τα all inclusive και όλα αυτά. Αυτό είναι το τουριστικό θαύμα. Είναι για τα κέρδη κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και της εστίασης φυσικά που πάει μαζί με τον τουρισμό. Δεν αφορά αυτό τους εργαζόμενους για παράδειγμα του κλάδου. Οι εργαζόμενοι του κλάδου δεν έχουν ικανοποιητικούς μισθούς, δουλεύουν με 14 διαφορετικές εργασιακές σχέσει, σχέσεις, ελαστικής απασχόλησης, είναι ουσιαστικά σκλαβοπάζαρα, δεν έχουν στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής διαβίωσης, μένουν σε τρόγλες. Έξι άνθρωποι μέσα σε ένα μικρό δωματιάκι χωρί καν κρεβάτια, χωρί οτιδήποτε άλλο. Ξέρουμε τι συμβαίνει στη σεζόν, ξέρουμε τι συμβαίνει στι τουριστικέ περιοχέ. Τουριστικό θαύμα δεν είναι να χάνει τη ζωή τη μια 60χρονη πάνω στην καρότσα, στην κο που είναι μια από τις πιο τουριστικές περιοχές, τα νησιά της πατρίδας μας, που έρχεται πολλοί ξένοι τουρίστες, υπάρχει πολλοί λαός. Δεν είναι να χάνει τη ζωή τη η τουρίστρια στη Χαλκιδική, επειδή δεν υπάρχει ασθενοφόρο ή επειδή δεν υπάρχει οδηγό του ασθενοφόρου ή ένα διασώστης. Δεν είναι τουριστικό θαύμα να χάνει τη ζωή τη στην Ανατολική Αττική μια νέα γυναίκα 19 χρονών έγκυο με το παιδί τη, γιατί δεν υπάρχει ασθενοφόρο και σε μια επίση πολύ αναπτυγμένη τουριστική περιοχή. Μάλιστα. Αυτά είναι τα ζητήματα. Και μάλιστα εδώ τώρα οι εργαζόμενοι είναι τόσο το μεγάλο έσχο που φτάνουν ξενοδοχειακοί όμιλοι να του βάζουν ρήτρα. 5.000 ευρώ να πληρώσουν εάν δεν αντέχουν άλλο. Αν μια καμαριέρα, αν ένα σεφ σε μια κουζίνα, ένα μάγειρα πει ότι δεν αντέχω άλλο τι συνθήκε ζωή, το μισθό που μου δίνει, τι υπεροείρε, το να μην έχω ρεπό και να δουλεύω συνέχεια όλη τη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ και θέλω να φύγω, πρέπει να πληρώσει 5.000 ευρώ στο αφεντικό. Μάλιστα. Πού βρισκόμαστε. Δεν τώρα. Αυτό Θέλω. δεν είναι τουριστικό θαύμα. Και μια άλλη ναι. πλευρά θα ήθελα ναι. να πω, ότι να κρατάμε μικρό καλάθι. Γιατί μπροστά μας είναι μια νέα πιθανόν διεθνής ύφεση. Νέα οικονομική κρίση. Ήδη σημαντικές οικονομίες, ισχυρές οικονομίες, χώρες, κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε ύφεση τον τελευταίο χρόνο. Και αυτό θα επιδεινωθεί. Το ίδιο οι Ηνωμένες Πολιτείες, άλλα κράτη... Άρα λοιπόν με την εξωστρέφεια που όλοι πανηγυρίζουν και με αυτό το θαύμα της τουριστικής βιομηχανίας, της βαριάς βιομηχανίας, θα την πληρώσει η Ελλάδα. Μάλιστα. Γιατί η εξωστρέφεια σημαίνει ότι πρώτα θα επηρεάσει εσένα την οικονομία σου όταν δεν έχει στηριχθεί να αναπτύξεις και να κάνεις θαύματα οικονομικά σε άλλους κλάδους. Τώρα θέλω ένα τελευταίο ερώτημα πιο προσωπικό. Βλέπω ότι είσαστε πολύ δημοφιλεί, το βλέπω σταγκάλο. Δηλαδή, η δημοφιλία σα υπερβαίνει αρκετά το ποσοστό του κουκουέ. Βλέπω επίση ακόμα και πολιτικοί αντίπαλοι. Για παράδειγμα, ο Μητσοτάκη λέει: Αν ήθελα να βγω έξω να πιω ένα κρασί με κάποιον, αυτό θα ήταν ο Κουτσούμπα. Μια μπύρα, είπε μάλιστα. Ναι, Ωραία, καλά, αν και μπίρα. το είπα. Δεν ξέρω το, αν πίνετε μπύρα. είπα πίρα. και όλα. Λίμονο ναι. τώρα, κριτικό άνθρωπο, εσύ <laughs> να μου πει για μπύρα, <laughs> να μου λέει Μια τσικουδιά, μια ραϊκή. Ωραία. Αλλά πώ το αντιμετωπίζετε αυτό, δηλαδή, το γεγονό ότι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία ιδεολογική σχέση με εσά, προφανώ ούτε με το Κουκουέ, αλλά με τον Κουτσούμπα ειδικά έχουν μια έτσι. Πώ να σα πω, μια φιλική διάθεση. Ναι, Πώ το παίρνετε αυτό, κουτσούμπ... Είναι κάτι που σα αρέσει, ο κουτσούμπας ή ο Κουτσούμπα τα... και το Κουκουέ είναι πάντα μαζί. Ταυτίζεται με το Κουκουέ. Γιατί το Κουκουέ ναι. και ο Κουτσούμπα λένε αλήθειε, mm. μεγάλε αλήθειε. Κοιτάνε κατάματα τον ελληνικό λαό στο πρόσωπο, δεν λένε άλλα εδώ. Στο κανάλι σήμερα, εδώ στην ΕΡΤ, στην κρατική τηλεόραση, σε εσά και άλλα σε κλειστέ συνεδριάσει. Δεν λένε άλλα μέσα στη Βουλή και άλλα έξω από αυτή, όταν πηγαίνουν και έχουν επαφή με του εργαζόμενου. Λέμε τα ίδια παντού Βάλιστα. και με σταθερότητα, μαχητικότητα, παλεύουμε και γι' αυτό μπορούμε να είμαστε 100% μαχητική αντιπολίτευση στη νέα αντιλαϊκή κυβέρνηση. Βάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Καλή επιτυχία. Εύχομαι. Θα τα πούμε και μεθαύριο, έτσι κι στο debate.